θαύματος. Τι συνέβη? Δημοσιεύεται ξαφνικά ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από το Μάιο του τρέχοντος έτους είχαν επίσημα πληροφορηθεί, γιατί δηλώθηκε από έναν, και δεν διαψεύστηκε ούτε από τον κύριο Τσιόδρα, από τον κύριο Λίτρα, ότι η ενημέρωση έγινε σε ανώτατο επίπεδο. Εκτός κι αν μας πείτε ότι ενημερώθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν ενημερώθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και σήμερα επιλέξατε το λιγότερο κακό, να αναγνωρίσει ο κύριος εκπρόσωπος της κυβέρνησης ότι δεν είχε ενημέρωση ο Πρωθυπουργός. Είναι ντροπή! Είναι ντροπή, είναι έσχος, είναι αθλειότητα, είναι πρόκληση, είναι θράσος. Να απευθύνεστε στον ελληνικό λαό και να λέτε ότι δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός για το έγκλημα που κατεξακολούθησε και διαρκώς συνετελείτο στους ανθρώπους που δεν είχαν την τύχη να είναι μέσα στις ΜΕΘ. Και σας ερωτώ, τον φίλο μου που χάθηκε, ποιος θα το φέρει πίσω? Ποιος θα απολογηθεί για τον φίλο μου? Για τη μητέρα του συμπατριώτη μας, για τον πατέρα, για τον αδερφό? Ποιος θα απολογηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν έρχεται η κυρία Αγγελοπούλου, επισκεπτόμενη τη Θεσσαλονίκη, και λέει ότι έμεινε άναυδη διότι πλήρωσε η Επιτροπή για το 1821 την εγκατάσταση μονάδων ΜΕΘ και δεν υπάρχουν γιατροί. Και τους γιατρούς τους πετάξατε έξω, 7.500 γιατρούς, γιατί δεν είχαν εμβολιαστεί. Αλλά δεν κάνετε το ίδιο στην αστυνομία, γιατί εκεί είναι δικό σας χώρος, το θεωρείτε χώρο επιρροές. Δεν το κάνετε το ίδιο. Αυτό είναι μια επιλεκτική επιλογή, προκλητική και προσβλητική για τον ελληνικό λαό. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος όφιλε να είχε παραιτηθεί πραγματικά μετά από αυτή την αποκάλυψη. Γιατί θα απολογηθείτε, δεν θα το περάσετε έτσι, γιατί μέσα σε αυτό το περιβάλλον δολοφονήθηκαν άνθρωποι. Το καταλαβαίνετε, το συνειδητοποιείτε, τι έχει συμβεί στη χώρα? Αυτό είναι ντροπή σε εσάς. Έχετε θράσος, έχετε θράσος, είναι ντροπή σας. Να μιλάτε, τουλάχιστον σιωπάτε, σιωπάτε, ντροπή. Έσχος, έσχος. Δολοφονήσατε τους ανθρώπους, αυτό κάνετε. Σας επιμένετε. Και Μακόπουλε. Επιμένετε, ντροπή σας. Και Μακόπουλε. Είναι ντροπή σας. Και Μακόπουλε. Σας λέω εγώ. Μια κουβέντα για να γίνει. Ντροπή σας. Δολοφονήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Δολοφονήθηκαν άνθρωποι. Όσο και να θορυβείτε, δεν θα το ξεπεράσετε. Δεν θα το ξεπεράσετε. Όσο θέλετε μπορείτε να το ξεπεράσετε. Είναι ντροπή σας. Κύριε Κουρουμπλή. Να συνεχίσετε. Εμένα το λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Μην προκαλείτε. Εμένα το λέτε. Κύριε Μακόπουλε. Κύριε Μακόπουλε. Σας παρακαλώ. Μία κουβέντα ακόμη να πείτε να το πείτε. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω δικαίωμα να μιλάω από το δημοτικό. Εάν θέλεις να ανακαλέσει. Και το παρακαλώ πολύ να ανακαλέσει. Δεν ανακαλώ τίποτα. Σας παρακαλώ, δεν ανακαλώ τίποτα να με... Σας ανακαλώ τίποτα. Σας παρακαλώ. Κύριε Μακόπουλε. Άνθρωποι. Κύριε Μακόπουλε. Θα απολογηθείτε για τον φίλο μου. Κύριε Μακόπουλε. Θα απολογηθείτε για τον φίλο μου. Θα κάνει, δεν το δέχομαι, δεν ανακαλεί.